Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώ μια ιστοσελίδα η οποία φορτώνει μέσα σε 5,5 δευτερόλεπτα θα καταφέρουμε με το να αλλάξουμε σερβερ. Θα σα δείξω πώ να βάλετε την ιστοσελίδα σα σε έναν καινούριο σερβερ και να φορτώνει η σελίδα σα μόλι μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Αν σε ενδιαφέρει να βγαίνει πιο επάνω στο Google, αν σε ενδιαφέρει η ιστοσελίδα σου να πηγαίνει σφαίρα και να μην χάνει κανέναν πελάτη, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Καλώ ήρθατε λοιπόν, είμαι ο Δημήτρη και στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε σχετικά με την ταχύτητα που έχει η ιστοσελίδα σου και για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό θα σε παρακαλούσα να κάνεις το εξής. Μπες λοιπόν στη σελίδα που έχουμε εδώ πέρα ακριβώς, που λέγεται gmetrics.com και πληκτρολόγησε το όνομα της δικής σου ιστοσελίδας. Αν δεν έχεις δική σου ιστοσελίδα, μπορείς να φτιάξεις μία με τα βίντεο μάθηματα που έχω φτιάξει, link ακριβώς από κάτω. Μπαίνει λοιπόν μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την ιστοσελίδα που λέγεται gmetrics. Είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα site μέσα από το οποίο μπορείς να μετρήσεις τη ταχύτητα που φορτώνει η ιστοσελίδα και ένα από τα πιο δημοφιλή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Όπω μπορείτε να δείτε βεβαίω και εδώ πέρα, συνολικά 3 εκατομμύρια κόσμο επισκέπτεται κατά μέσο όρο κάθε μήνα αυτή την ιστοσελίδα. Μπορείτε να τεστάρετε όποια ιστοσελίδα θέλετε. Μπορείτε να γράψετε όποιο όνομα σελίδα θέλετε εδώ πέρα μέσα για να το τεστάρετε. Εγώ θα γράψω τη δική μου σελίδα για να δούμε εδώ πέρα πόσο αργή ιστοσελίδα έχω. Σεμινάρια. Online είναι η δική μου ιστοσελίδα. Ωραία. Και πατάω εδώ πέρα που λέει Test Site. Οκ okay. και τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι ξεκινάει η ανάλυση της ιστοσελίδας. Ανάλογο το πόσο γρήγορη ή πόσο αργή είναι η ιστοσελίδα μας θα κάνει και αυτό εδώ πέρα να γίνει η ανάλυση του URL όπως λέει εδώ πέρα. Περιμένουμε λιγάκι. Βλέπουμε αυτό εδώ πέρα που ανακατεβαίνει. Ωραία εμφάνισε τη σελίδα. Οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπουμε ότι έχουμε κακή βαθμολογία στην ιστοσελίδα μα και θα σα δείξω πώ μπορείτε να το διορθώσετε αυτό. Εδώ η ιστοσελίδα μα βλέπουμε ότι έχει βαθμολογηθεί με ε πάρα πολύ κακό. Το καλύτερο είναι το α και πρέπει να είναι εδώ πέρα πράσινα όλα. Έτσι. Βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο η ιστοσελίδα μα για να αρχίσει να πηγαίνει σε ένα πρώτο βαθμό, κάπου εδώ πέρα ουσιαστικά που λέει, κάνει 4,8 δευτερόλεπτα. Για να ολοκληρωθεί όμω όλη η σελίδα, κάνει 5,5 δευτερόλεπτα. Το οποίο είναι πολύ κακό γιατί, όπω λέει και εδώ πέρα βέβαια, οι ιδιοκτήτε των σελίδων γνωρίζουν πω σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, το 40% των επισκεπτών εγκαταλείπουν μια ιστοσελίδα αν κάνει πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξει. Και εδώ πέρα η σελίδα μου κάνει 5,5 δευτερόλεπτα για να ανοίξει. Πάρα πολύ αργό νομίζω αυτό το πράγμα για κάποιον που μπαίνει πρώτη φορά μέσα σε μια ιστοσελίδα. Να έχετε υπόψη σα ότι αν μπείτε σε μια ιστοσελίδα από έναν υπολογιστή και μετά από λίγε μέρε τη ξανανοίξετε τη σελίδα, έχει αποσ έχει αποθηκευτεί στο browser σα, στην case μνήμη ή ιστοσελίδα και θα την ανοίξει ακόμα πιο γρήγορα την επόμενη φορά που θα την επισκεφτείτε. Αλλά το θέμα είναι για όλου του νέου επισκέπτε που μπαίνουν μέσα στη σελίδα σα. Τι γίνεται, που θα χρειαστεί να περιμένουν τόσο πολύ. Και όπω σα είπα εδώ πέρα, το 40% των επισκεπτών εγκαταλείπουν την ιστοσελίδα αν δεν ανοίξει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Ιδίω αν έχουμε ηλεκτρονικό κατάστημα. Και όπω λέει αυτή η σελίδα εδώ πέρα, για ποιο λόγο πρέπει να επενδύσει σε ένα γρήγορο e-shop, σε ένα γρήγορο δηλαδή ηλεκτρονικό κατάστημα. Εδώ πέρα λέει ότι η συνολική εμπειρία ενό χρήστη, αν η πρώτη επαφή ενό χρήστη με το e-shop συνοδεύεται από καθυστερήσει, δύσκολα θα την ξαναπροτιμήσει και θα μπει στην ιστοσελίδα σου. Εδώ πέρα όπω λέει επίση, έχει υψηλότερε κατατάξει στα οργανικά αποτελέσματα. Είναι ευρέω γνωστό ότι η Google αμείβει κάθε website με γρήγορη ταχύτητα φόρτωσης στο loading speed. Αποτελεί σημαντικό. Παράγοντα κατά την κατάταξή σα στο SEO. Δηλαδή, αν θέλετε να έχετε ένα καλό SEO για την ιστοσελίδα σα, πρέπει να πάτε σε έναν πάρα πολύ γρήγορο σερβερ και θα σα δείξω σε λίγο σε ποιον μπορείτε να πάτε, αν θέλετε. Επίση, ένα άλλο πλεονέκτημα, εάν κάνετε διαθυμίσει μέσω τη Google, εδώ πέρα λέει μειωμένο κόστο στα Google Ads. Δηλαδή, η ταχύτητα φόρτωση μπορεί να επηρεάσει τη βαθμολογία Quantity Score στα Google Ads. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα φόρτωση, τόσο χαμηλότερο θα είναι και το κόστο ανακλικότητα που πληρώνει κάποιο για να μπει μέσα στη σελίδα σου. Ουσιαστικά είναι για αυτέ τι ε, επιπληρωμή διαφημίσει που μπορεί να κάνει κάποιο μέσω τη Google. Και το τελευταίο είναι το 4 εδώ πέρα, περισσότερε μετατροπέ. Σε ένα e-shop που φορτώνει γρήγορα, ο χρήστη δεν θα αργήσει να βρει το καλάθι αγορών, αφού ανακαλύψει το προϊόν που θέλει, θα προχωρήσει σύντομα σε μια αγορά. Αν η ιστοσελίδα σα φορτώνει πάρα πολύ γρήγορα ουσιαστικά. Οκ okay, λοιπόν βλέπουμε εδώ η δική μου σελίδα είναι αρκετά αργή βλέπουμε 4,8 δευτερόλεπτα mm -mm, Πάρα πολύ κακό 5,5 συνολικά για να φορτώσει ολόκληρη η σελίδα επίσης Πως θα το διορθώσω αυτό λοιπόν η σελίδα η οποία έχω να σα προτείνω σήμερα είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία λέγεται Cloud Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο ακριβώ από κάτω, και πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτή τη σελίδα. Για ποιο λόγο είναι ό,τι πιο γρήγορο μπορεί να βρει, αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Ωραία, λοιπόν, εδώ βλέπουμε λιγάκι ότι οι τιμέ που έχει αυτό το πλάνο, αν πάτε στο πιο φθηνό που υπάρχει, είναι 10 δολάρια κάθε μήνα. Το οποίο σα δίνει ένα Gigabyte RAM, έναν επεξεργαστή. 25 GB χωρητικότητα δίσκου για να βάλετε όσε ιστοσελίδε θέλετε εκεί μέσα. Μπορείτε να βάλετε δηλαδή πάνω από μία ιστοσελίδα εκεί. Μπορείτε να σα δείξω σε άλλο βίντεο πώ να το κάνετε αυτό. Και βλέπουμε ένα Terabyte bandwidth το οποίο έχει να κάνει με το πόσο κόσμο μπορεί να μπαίνει κάθε μήνα μέσα στην ιστοσελίδα σου. Ε, αυτό τι σημαίνει, ότι είναι ένας κλασικός hosting για να βάλεις την ιστοσελίδα σου, όχι. Εδώ πέρα παίρνει έναν ολόκληρο σερβερ δικό σου, δηλαδή δεν είσαι μέσα σε ένα σερβερ όπως είναι οι περισσότεροι σερβερ, το παπάκι, το host και όλοι οι ελληνικοί σερβερ που υπάρχουν και οι περισσότεροι γενικά και στο εξωτερικό, οι οποίοι σου δίνουν έναν κοινό χώρο μαζί με άλλε ιστοσελίδε, να φιλοξενηθεί και η δικιά σου. Και αν πέσει ο σερβερ με πολλέ σελίδε, πέφτει και ο δικό σου μαζί, πέφτει και η δική σου σελίδα. Όχι. Εδώ παίρνει ένα δικό σου σερβερ και μπορεί να έχει μέσα τη δική σου ιστοσελίδα. Και αν πάθει κάτι μία ιστοσελίδα μέσα στο σερβερ, εσύ δεν επηρεάζεσαι, επειδή έχει το δικό σου μοναδικό σερβερ, τον οποίο τον έχει αγοράσει από εδώ. Βλέπουμε με 10 δολάρια. Επίση, αν πατήσετε εδώ πέρα που λέει Start Free, μπορείτε να ξεκινήσετε με το κουπόνι το οποίο θα σας πω εγώ τώρα και θα σας δώσει τον πρώτο σας μήνα με μόλις ένα δολάριο και αργότερα τον δεύτερο μήνα με 5 δολάρια. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό για να αποσυνδεθώ. Λοιπόν, αφού βάλετε εδώ πέρα τα στοιχεία σας, μην πατήσετε να κάνετε σύνδεση με το Google γιατί πολύ πιθανό να μην πάρει το κουπόνι. Εδώ πέρα που λέει Got Promo Code θα πατήσετε ένα κλικ και θα γράψετε σε κεφαλαία γράμματα σε μινάρι... Α, okay. Βλέπουμε ότι θα βγάλει αυτό το τικ. Okay. Και θα πάρετε τον πρώτο μήνα μόλι με ένα δολάριο για να το δοκιμάσετε. Επίση, κάτι άλλο πάρα πολύ καλό με αυτή τη σελίδα είναι εδώ πέρα. Πάμε λίγο πιο κάτω που λέει. Αυτό εδώ πέρα που λέει Free Migration σημαίνει ότι μπορείτε να ζητήσετε μέσα από αυτή τη σελίδα. Αν μπείτε μέσα σε αυτή τη σελίδα, γράψετε στο chat μόλι κάνετε γραφή και πληρώσετε. Ότι μόλι μπήκα στον host σα, θα ήθελα να μεταφέρω τη σελίδα μου στο δικό σα σερβερ. Πώ μπορεί να το κάνω αυτό, και αυτοί αναλαμβάνουν δωρεάν την πρώτη σελίδα σα να τη μεταφέρουν όλοι μέσα στο σερβερ του. Εσύ δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, απλώ σου ζητήσουν του κωδικού από το hosting το παλιό που είσαι. Πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Πόσο γρήγορα μπορεί να πηγαίνει μια σελίδα μέσα στο δικό του hosting. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα, αυτή είναι εδώ πέρα σελίδα μου που είδατε προηγουμένω. Αυτή η σελίδα όμω έχει διαφορετικό domain. Έχει αυτό εδώ πέρα. Οκ. Okay. Η κανονική μου σελίδα είναι αυτή εδώ πέρα στο παλιό το σερβερ. Seminaria.online Στο καινούριο το σερβερ εδώ έχω πάρει λοιπόν το πρώτο πακέτο και έχω ανεβάσει τη σελίδα μου ξανά εδώ πέρα. Βλέπουμε πως ακριβώς είναι ακριβώς η ίδια σελίδα που έχω. Πάμε να δούμε πόσο πιο γρήγορα τη φορτώνει. Πάμε. Λοιπόν, παίρνουμε αντιγράφη αυτό εδώ πέρα. Τον σύνδεσμο. Το πρόχειρο. Ωραία. Και πάμε να ανοίξουμε το Gmetrix σε μια νέα καρτέλα δίπλα. Πατάμε δεξί κλικ επικόλυση το σύνδεσμο μέσα και πατάμε test your site. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο γρήγορα θα το φορτώσει τώρα. Περιμένουμε λίγο. Πολύ ωραία. Φόρτωσε ακριβώ η ίδια σελίδα με διαφορετικό domain το οποίο δεν παίζει ρόλο. Ε, βλέπουμε ότι έχουμε α 92% performance και εδώ πέρα που λέει πόσα δευτερόλεπτα είναι μόλις σε 1,5 δευτερόλεπτο όπως βλέπετε εδώ έχει φορτώσει τη σελίδα και σε 1,7 την έχει φορτώσει ολόκληρη τη σελίδα πραγματικά είναι απίστευτη η διαφορά δείτε εδώ πέρα από 4,8 που ήταν αυτό εδώ μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο σε αυτό τον σερβερ τον οποίο σας έδειξα τι άλλο θέλετε να δείτε πραγματικά οπότε ναι αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο σύνδεσμο που υπάρχει ακριβώ από κάτω, κάνετε την εγγραφή με το κουπόνι που σα έδειξα και επίση στέλνετε ένα μήνυμα σε αυτού, αν έχετε ιστοσελίδα, για να τη μεταφέρουν σε εσά. Αν έχετε πληρώσει ήδη κάποιο άλλο hosting και έχετε τώρα δώσει τα λεφτά σα, αν είστε σε ελληνικό hosting, συνήθω μέσα σε 30-90 μέρε, αν είναι καινούργια σελίδα σα, μπορείτε να ζητήσετε τα χρήματά σα πίσω από εκείνο το hosting και να μπείτε σε έναν hosting ο οποίο είναι αξιόπιστο απαντάνε πάρα πολύ γρήγορα στο chat και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, φοβερό support και μπορείτε να έχετε μια ιστοσελίδα η οποία θα φορτώνει σφαίρα. Ό,τι και αν είναι αυτό, ηλεκτρονικό κατάστημα έχετε, έχετε μια ιστοσελίδα για την εταιρεία σας, μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία που σας έδειξα σήμερα μέσα από αυτό το hosting και να φορτώνει η ιστοσελίδα σας μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και ο χρήστης δεν θα μείνει ποτέ ξανά παραπονεμένος. Οκ okay, λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και σε αυτό το βίντεο, τα λέμε σε ένα άλλο. Γεια σας!